Κύριε Αβραμόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδοσυλίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Καταρχάς, κύριε Αβραμόπουλε, ακούσατε, υποψιάζομαι, και το ηχητικό του κυρίου Σιμόπουλου. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί έκανε αναφορά και στην ΚΝΕ? Βεβαίως θα το σχολιάσω. Θα ήθελα πρώτα να σημειώσω όμως ότι με όλα όσα γίνονται, αφενός μεν δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί είναι γνωστή η δράση αυτών των ομάδων. Και θα θυμάστε πολύ καλά ότι και πέρσι τέτοιο καιρό εμείς καλούσαμε τον κόσμο γενικότερα να μην εφησυχάζει, επειδή είχε πάρθει βεβαίως η αυτονόητη απόφαση στο δικαστήριο καταδίκης της Χρυσής Αυγής, αφετέρου. Είναι πρωτοφανή γεγονότα. Δεν είναι κάποια ακόμα, ας το πω έτσι, γεγονότα μιας μεμονωμένης ομάδας. Μιλάμε για μετατροπή σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ορμητήρια χρυσαυγίτικων και άλλων φασιστικών και εθνικιστικών ομάδων που τρομοκρατούν τους μαθητές και μερίδα εκπαιδευτικών που προπυλακίζουν δημοσιογράφους. Δεν ξέρω αν είδατε και τις αναρτήσεις της συναδέλφου σας. Μιλάμε λοιπόν για μια πρωτοφανή κατάσταση. Συνεπώς, κύριε Αβραμόπουλε, μου λέτε ότι έχει περιέλθει και σε γνώση δική σας, γιατί είστε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση η οποία ενδυμεί εδώ και αρκετό καιρό σε σχολικές μονάδες, από ό,τι μου λέτε. Ναι, βεβαίως το ξέρουμε, και ο κάθε ένας ο οποίος είτε ασχολείται με τα κοινά, είτε είναι ενεργός κοινωνικά, είτε κινείται απλά μέσα στις γειτονιές και μέσα στους χώρους, ξέρει ότι το αυγό του φιδιού είναι ακόμα εδώ. Έτσι ακριβώς, γιατί οι αιτίες που προτάσεις είναι ακόμα ζωντανές. Ναι, έχετε ενημερώσει, αφού γνωρίζετε, έχετε πληροφόρηση, έχετε ενημερώσει, έχετε καταθέσει προτάσεις, έχετε έρθετε σε επαφή με αρμόδιους φορείς σχολικών μονάδων κτλ? Ναι, βεβαίως έχουμε κάνει δράσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Η δικιά μας αντίληψη είναι ότι φυσικά η ναζιστική, η φασιστική ιδεολογία και πρακτική απομονώνεται από τον ίδιο τον κόσμο, από την νεολαία, από τον ίδιο τον λαό, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα σχολεία, και αυτό κάνουμε. Ιδιαίτερα αυτή είναι, θα λέγαμε έτσι, η συμβολή μας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να καταλογιστούν. Υπάρχουν ευθύνες στις ίδιες τις διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προφανώς γνώριζαν τη δράση αυτών των ομάδων. Υπάρχουν συγκεκριμένα βίντεο και μαρτυρίες που μιλάνε για διευκόλυνση της εισόδου εξωσχολικών φασιστικών στοιχείων μέσα στο σχολείο για να γίνει ερευνητήριο. Και αυτή είναι μια σοβαρή καταγγελία, κύριε Αβραμόπουλε. Δηλαδή, αν γνώριζαν στελέχη των σχολικών μονάδων κάτι τέτοιο και ενεθάρρυναν. Μα φαίνεται ότι προσπαθούν να τους φυγαδεύσουν. Μπροστά στα μάτια μας έγιναν. Μπροστά στα μάτια μας έγιναν και μπροστά στα κανάλια. Δεν είναι μυστικά αυτά που λέμε. Επίσης, υπάρχουν ευθύνες της αστυνομίας που με την ανοχή της κλιμακώθηκε η κατάσταση και έμπαινε και έβγαινε όποιος ήθελε μέσα στο σχολείο. Και φυσικά πάνω απ' όλα και ευθύνες η κυβέρνηση. Εγώ εδώ πρέπει απλώς να υπενθυμίσω ότι χθες ο κύριος Οικονόμου εκλήθη να σχολιάσει και ανέφερε ότι η αστυνομία έχει προχώρησε στην αποκατάσταση της τάξης στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου με προσαγωγές, συλλήψεις και έρευνα των σχολικών χώρων. Ναι. Καταρχήν, αυτά τα οποία έγιναν ακριβώς γιατί και η κυβέρνηση δέχτηκε πολιτική πίεση από τον κόσμο ο οποίος ξεσηκώθηκε, βγήκε κατά χιλιάδες στη Σταυρούπολη και διαδήλωσε, από τις παρεμβάσεις και του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και των εκλεγμένων στην τοπική διοίκηση, που πραγματικά ζητούσαμε να γίνει κάτι. Γιατί εδώ έλεγα και πριν ότι υπάρχουν ευθύνες. Κύριε Αβραμόπουλε, και πρέπει να τις αναλάβει η κυβέρνηση ακριβώς για να σπάσει το απόστημα και να μην είναι έρμεα τα σχολεία και ορμητήρια αυτών των ομάδων. Κύριε Αβραμόπουλε, αν καταλαβαίνω καλά, και το ΚΚΕ καταλογίζει στην κυβέρνηση μια γενικόλογη καταδίκη που συμψηφίζει και ξεπλένει τη νεοναζιστική δράση. Χθες ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε καθαρά στην Χρυσή Αυγή, έκανε λόγο για ακροδεξιούς πυρήνες που έχουν δραστηριοποιηθεί εντός των σχολείων, εργαλοποιώντας μαθητές που πρωταγωνίστησαν σε εξτρεμισμούς, ναζιστικούς χαιρετισμούς κτλ. Και επεσήμανε ότι χρειάζεται προσοχή και πρόσληψη ώστε το αυγό του φιδιού να μην εποάζεται στις ευαίσθητες τάξεις των μαθητών. Δεν ήταν αρκετά ευκρινής σε αυτό που ανέφερε? Όχι, δεν ήταν αρκετά ευκρινής, γιατί αφενός μεν είπε αυτονόητα πράγματα, και δεν θα χειροκροτούμε αυτονόητες δηλώσεις που έπρεπε να είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή, αλλά γιατί συνοδεύεται από ένα μπαράζ δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών όπως και οι δηλώσεις του κυρίου Σιμόπουλου στον δικό σας σταθμό, αλλά και απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Συρίγου χθες από το Υπουργείο Παιδείας, δηλώσεις οι οποίες όχι μόνο κρατούσαν ίσες αποστάσεις. Δεν συζητάμε εδώ για κάποια ιδεολογικές διαφορές που να συζητήσουμε μεταξύ μας. Εδώ μιλάμε ότι μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι το μαχαίρι του φασίστα με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και με τις κινητοποιήσεις επώνυμων φορέων, ανθρώπων χωρίς κουκούλες, και πραγματικά θα έπρεπε να προσέχει τι λέει ο κάθε ένας που βγαίνει και έχει δημόσιο λόγο. Το ξαναλέω γιατί δεν είναι μια ιδεολογική πολιτική αντιπαράθεση, γιατί δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ο κύριος Σιμόπουλος, για παράδειγμα, πριν που τον άκουσα και λέει έξω, λέει, από το σχολείο ήτανε με κουκούλες και μολότοφ. Σοβαρά. Εμείς που ήμασταν, δεν είδαμε? Κύριε Αβραμόπουλε, δεν βγήκαμε με τα πρόσωπα ανοιχτά εκεί πέρα ακριβώς για να στηρίξουμε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τους είχαν τρομοκρατήσει? Από την άλλη, έτσι, λοιπόν, ακούσαμε από πλευράς ΚΚΕ να λέει ότι η βία προέρχεται από το κράτος και τη Νέα Δημοκρατία να αντιτείνει ότι εσείς εξοπλίζετε με αυτά τα επιχειρήματα αυτές τις ομάδες. Πώς σχολιάζετε? Φυσικά είναι γνωστές οι σχέσεις και η αβάντα που δίνουν τμήματα του κρατικού μηχανισμού στις περιθωριακές αυτές ναζιστικές ομάδες. Αυτό αποκαλύφθηκε στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Να θυμίσω την ολιγορία στην δολοφονία του Παύλου Φυσά. Να θυμίσω άλλα γεγονότα που έγιναν. Δεν ξέρουμε. Τις προάλλες με τις πλάτες μπροστά στα μάτια της αστυνομίας δεν μπαινόβγαιναν ταξισχολικά στοιχεία που μετά βρήκανε πάνω τους μαχαίρια και λοστάρια μέσα στο σχολείο? Η δηλαδή, Νέα Δημοκρατία πάλι υποστηρίζει ότι επί των ημερών της έφερε το θέμα στη δικαιοσύνη και έγινε και η δίκη. Να θυμίσω, πριν λίγο διάστημα, δίκη η οποία ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση, πάρα πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση, και έτσι έπραξε ορισμένα αυτονόητα όσον αφορά την ολοκλήρωση της δίκης μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, να σας υπενθυμίσω, στήθηκε μπλόκο από εκατοντάδες αστυνομικούς γύρω από τα πανεπιστήμια για να αντιμετωπίσει φοιτητές μέλη φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι ήταν εκεί με όνομα και επίθετο, με καθαρά πρόσωπα και καθαρές διεκδικήσεις, και διεκδικούσαν την επαναλειτουργία του πανεπιστημίου. Αυτοί μαντρώθηκαν έξω από το φυσικό τους χώρο, και στη Σταυρούπολη έχουμε το ακριβώς άλλο φαινόμενο να επιτρέπεται, ας το πούμε, είσοδος μπροστά στα μάτια της αστυνομίας. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κάδρο, η μεγάλη εικόνα των ευθυνών που υπάρχει. Και εμείς καλούμε σε άμεση λήψη μέτρων, γιατί ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ τις αναλαμβάνουμε. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα απέναντι στον φασισμό. Δεν θα σταματήσουμε, έτσι, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς για να σπάσει αυτό το απόστημα, για να σπάσει ο φόβος και η τρομοκρατία. Και αυτό έχουμε να πούμε στον κόσμο: κανένας φόβος. Τρέμουν αυτές οι ομάδες την οργανωμένη δράση, τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τον κάθε άνθρωπο, όλους εμάς που σκεφτόμαστε, προβληματιζόμαστε σε προοδευτική, σε ριζοσπαστική κατεύθυνση, και έχουμε τη δύναμη να μην επιτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα να εξελίσσονται και να μετατρέπονται τα σχολεία σε ορμητήρια, για να μπορούν πραγματικά και οι μαθητές να αφοσιωθούν στη γνώση, στη μόρφωση, με την δημιουργικότητά τους, με την αγωνιστική τους διεκδίκηση για όλα αυτά που έχουν ανάγκη. Κύριε Αβραμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.